σωματείου μας να συλλέξουμε είδη και τρόφιμα πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους. Το θέμα το γνωρίζουμε νομίζω όλοι πάρα πολύ καλά. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το βιώσαμε ακόμα καλύτερα που συναντηθήκαμε σήμερα και με τους αδέλφους μας εδώ πέρα από τη Βόρεια Εύβοια. Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική υπεύθυνη, υπάρχει συγκεκριμένος ένοχος για όλα σαν δραματικά για έναν ακόμα χρόνο βίωσε ο λαός μας. Η ίδια ακριβώς πολιτική που για μια ακόμη χρονιά φορτώνει τα βάρη είτε της κρίσης είτε της ανάκαμψης στο λαό μας, που έχει κλείσει τις ΜΕΘ, που έχει υποχρηματοδοτούμενο το δημόσιο σύστημα υγείας, που έχει αφήσει εκτεθειμένο το λαό μας στην πανδημία και ήδη τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματικά εκτροχιαστεί οι τιμές σε όλα τα λαϊκά είδη πρώτης ανάγκης και βιώνει μια ακατάσχετη ακρίβεια η λαϊκή οικογένεια και τα λαϊκά νοικοκυριά, η ίδια ακριβώς πολιτική θεωρούμε ως σωματείο είναι που αυτή επί της ουσίας ήταν ο εμπριστής σε όλα αυτά που βιώσαμε και στη Βόρεια Εύβοια και στην Ηλία και στην Αττική. Αν θέλετε, αυτό που ξεχωρίζουμε στο σωματείο είναι ότι αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ότι μόνο ο ίδιος ο λαός είναι αυτός που μπορεί να σώσει το λαό. Δηλαδή αυτό που κρατάμε εμείς σήμερα ως δίδαγμα, ως μάθημα και σαν πνοή για να συνεχίσουμε πιο οργανωμένα, πιο αποφασιστικά μέσα από τις γραμμές του σωματείου μας το επόμενο διάστημα, είναι ότι η εργάνωση, η αλληλεγγύη του λαού από τα κάτω είναι αυτή που πραγματικά μπορεί να κάνει πράξη το σύνθημα να ζήσει ο λαός μας στον τόπο του και από την άλλη να οργανώσει την αντίσταση και τη διεκδίκηση για σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Γιατί όπως είπαμε και πριν, μία είναι η πολιτική που ευθύνεται για αυτά που βιώνουμε, για αυτά που βίωσαν και εδώ πέρα οι πυρόπληκτοι στη Βόρεια Εύβοια, αλλά και για αυτά που βιώνει κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια στη χώρα μας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρούμε ότι ενιαίο πρέπει να είναι το μέτωπο από τα κάτω απέναντι σε αυτή την πολιτική. Δηλαδή όλοι μαζί από τα κάτω, οι εργαζόμενοι, μέσα από τους φορείς, τους συλλόγους μας, τα σωματεία μας, να πρωτοστατήσουμε, να διεκδικήσουμε κόντρα στην πολιτική αυτή, να στοχεύσουμε τον πραγματικό ένοχο που είναι και η αυτή η κυβέρνηση, αλλά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πλουτοκρατία, που θέλει τι, το κέρδος στον αντίποδα των λαϊκών αναγκών. Είναι ενδεικτικά τα παραδείγματα. Συζητάγαμε και πριν τους αδέλφους το γνωστό που έχουμε δημοσιοποιήσει και στο σωματείο, ότι αν και το Δασαρχείο είχε πει ότι χρειάζονται και απαιτούνται 17,7 εκατομμύρια για την πυρική προστασία, για προστασία δηλαδή από τις πυρκαγιές, δόθηκαν μόλις 1,7 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, φοβούμαστε και από τώρα προειδοποιούμε, όπως και όλα τα προειδοποιία, όλα τα σωματεία και στην Αττική και στη χώρα προειδοποιούν για τις πλημμύρες, ότι πρέπει τώρα άμεσα να πάρθουν μέτρα ενίσχυσης αλλά και μέτρα προστασίας από όλα τα φαινόμενα αυτά. Φαίνεται όμως ότι οι κυβερνήσεις, τα κόμματα δεν θέλουν να πάρουν αυτά τα μέτρα. Πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε και καταλήγοντας δίνουμε υπόσχεση εδώ πέρα στο στέκι, στη στροφιλιά, δηλώνουμε παρόν, ό,τι μας χρειαστούν θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμά τους. Ήταν για μας πέρα από μια πολύ ωραία εμπειρία, ένα πολύ όμορφο ταξίδι, ήταν και με ένα πολύ ωραίο μάθημα για το πώς πρέπει οργανωμένα, συγκροτημένα, μέσα από το εργατικό λαϊκό κίνημα να παλεύουμε και να συνεχίζουμε πιο δυναμικά και πιο αποφασιστικά. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους φίλους που ήρθαν μαζί μας, τα μέλη του σωματείου, ευχαριστούμε τους συναδέλφους μας από το στέκι της Ροφιλιάς. Συνεχίζουμε πιο οργανωμένα, πιο αποφασιστικά το επόμενο διάστημα.